Πριν ξεκινήσει ήταν πολύ δύσκολο για τις δύο ομάδες. Δύο καλές ομάδες κληθήκαν να παίξουν σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και στη διάρκεια του παιχνιδιού έγινε ακόμα χειρότερο. Το ότι τελείωσε το παιχνίδι χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί και με αυτή την εικόνα που οι δύο μας φάσανε για την νίκη αυτό το πρόγραμμα και το τελευταίο λεπτό μέσα στα αθλητικά πλαίσια, θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία και καλό για τις δύο ομάδες, δείχνει το επίπεδο και των δύο συλλόγων και νομίζω ότι σαν αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα μάλλον θα χρειαζόταν από κάποια ευκαιρία που θα γινόταν ή από κάποιο λάθος ή από κάποιο στραγγανό. Δεν έγινε από καμία ομάδα. Νομίζω ότι και η ισοβολία. Εμείς αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, τραυματισμό αυτή την περίοδο, τα οποία είναι ισορρευμένα. Θεωρώ, αν επιστρέψουν τα παιδιά που διακριμέ, η ομάδα θα ξαναβρει παλαιτή, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούργια, μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αν επιστρέψουν τα παιδιά τραυματίες θα υπάρχουν λύσεις για να μπορέσουν να μην παίξουν παιδιά σε διάφορες θέσεις που δεν είναι δικές τους, να προσθέσουν και την εικόνα. Από την αρχή το ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό προπονητή και μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος. Πέρσι δεν ξέρω πώς φέτος είναι πάρα πολύ δυνατή. Και σίγουρα η πορεία της ήταν εξαιρετική, πολύ καλούς παίκτες και νομίζω ότι θα είναι από τις καλές και είναι από τις καλές ομάδες, γι' αυτό και όλα βρίσκεται στην πρώτη περίοδο.